της διαπραγμάτευσης. Όχι απλώς διαπραγμάτευσης που έκαναν οι προηγούμενοι, γιατί η διαπραγμάτευση προηγούμενη ήταν «Κύριε Σόιμπλε, μπορούμε να κουρέψουμε το χρέος μας. Ξέχασέ το». Και σφραγισμένα χείλη. Ξέρετε τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση? Το διαπιστώνει τώρα ο ελληνικός λαός. Ναι. Διαπραγμάτευση πραγματικά σκληρή και προσέξτε. Μπορεί να οδηγήσει και σε ρήξη, πάντα. Θέλω μια άλλο, να με αφήσετε να κάνω. Ναι, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε ρήξη. Περιμένετε. Ναι. Ποιον στοχεύουνε στη διαπραγμάτευση τη σκληρή? Το διαπραγματευτή. Αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Βαρουφάκη, που έκανε το θέμα της Ελλάδας διεθνές και παγκόσμιο. Αυτό σκοπεύουν και εσείς που είστε και ξέρετε πολλά και πάρα πολύ έμπειρος, κύριε Τράγκα. Όταν έχετε μία υπόθεση στο δικαστήριο που πάτε να την κερδίσετε, ξέρετε πολλές φορές τι συμβαίνει, τι σας λένε. Δεν αλλάζει το δικηγόρο. Αυτό είναι σημείο επιτυχίας. Εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει. Εσείς θεωρείτε επιτυχημένο τον κύριο Βαρουφάκη? Λοιπόν, δηλαδή, εγώ θα περίμενα και με τα ποινικά αστικά δικαστήρια, θεωρείτε επιτυχημένο. Αντιπολίτευση καταρχήν να καταδικάσει αυτό το πράγμα, ότι ένας Έλληνας υπουργός έτσι αποδομείται τόσο πολύ. Αποδομείται στο εξωτερικό, αποδομείται στην τρόικα του εσωτερικού που δρά ως φερέφωνο των ξένων δανειστών, τους διάφορους πολιτικούς, γιατί εγώ έχουμε δεν φοβάμαι... Έχουμε τρόικα ακόμα πάντως. Μισό λεπτό, κύριε Τράγκα μου. Εγώ δεν φοβάμαι δεν θα μπορέσουμε τους καταργήσουμε κουκουλοφόρους εύκολα, ναι. πολίτες. Εγώ φοβάμαι τους κουκουλοφόρους πολιτικούς. Μετά λοιπόν και από τους κουκουλοφόρους πολιτικούς που εννοείται αποδομείτε μήπως εδώ... Εννοείται μήπως τη Νέα Δημοκρατία... Ή το λοιπόν, Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ή το ποτάμι, προσέξτε, τι εννοείτε δηλαδή, είμαστε όταν λέτε κουκουλοφόροι πολιτικοί, η Νέα Δημοκρατία που στηρίζει... Γιατί και ο κύριος Βενιζέλος είπε κουκουλοφόρο τον κύριο Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία που στηρίζει, κύριε Τράγκα, έχει ναρκοθετήσει από την πρώτη στιγμή που βγήκε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε πεδίο διαπραγμάτευσης. Όταν βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και λέει τι έχουμε, λέει, ή θα βγούμε έξω από το ευρώ ή ο κύριος Τσίπρας θα κάνει κολοτούμπα. Και ρωτάω, τι σημαίνει κολοτούμπα? Δηλαδή θα υπογράψει μνημόνια. Αυτά που υπέγραφε και ο κύριος Σαμαράς. Άρα η πολιτική του κυρίου Σαμαρά είναι η κολοτούμπα. Για να εξηγούμαστε τι λέω. Όχι, εννοεί μάλλον ότι θα αποδεχθούμε τα email των Τροϊκανών. Τα email τα έχουμε υπερβεί με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Έχουμε φύγει από έχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα έχουμε email. Ήδη ναι. κερδίσει ναι. πλεονάσματα, όχι τα 3,5 και 4,5% που είναι δεν ξέρω 8-9 δις, που βγαίνουν από την καθαρή οικονομία. Έχουν κατέβει στο 1-1,5. Αυτό έχει ήδη αποφασιστεί. Και έχουμε έλλειμμα. Αλλά δεν λίγο δεν σας ενόχλησα, γιατί τελειώνω. Μην τη διακόπτετε, εγώ δεν θα πάρω τόσο χρόνο όσο πήρατε εσείς και θα πω, είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Σε μία συμφωνία που, και καταρχήν γνωρίζετε, όταν γίνεται διαπραγμάτευση, προσπαθούν όλοι να δώσουν τα λιγότερα. Δηλαδή και εμείς γνωρίζουμε, κύριε Τράγκα, ότι δεν θα τα πάρουμε όλα όσα ζητήσουμε, αλλά δεν θα τα δώσουμε και όλα όσα θελήσουμε. Εκεί θέλει νερό, όχι νερό, θέλει συζήτηση και θα το δούμε. Σε έναν έντιμο συμβιβασμό, αλλά αυτός ο έντιμος συμβιβασμός δεν θα έχει λιτότητα μέσα. Δεν θα είμαστε σε εθνική ομοιρία. Θα φύγουμε από τη λιτότητα. Τα λεφτά θα τα πάρουμε τον Ιούνιο. Όχι τον Ιούνιο, καταρχήν τώρα με τη συμφωνία θα ξεκλειδώσει την ενδιάμεση, θα ξεκλειδώσει μια δόση και από εκεί και πέρα θα πάμε στην τελική συμφωνία όπου θα συζητηθεί το θέμα του χρέους, όπου θα προσανατολιστούμε προς την ανάπτυξη και όχι στη λιτότητα, όχι πλέον. Πώς τα ξέρω? Αφού δεν τα ξέρω λοιπόν, ο Τσίπρας, τα ξέρω. Τα ξέρω για τον εξής λόγο. Ότι η Ευρώπη και η Δύο Γερμανία θα αποδεχτεί τη δημοκρατική βούληση του λαού και να θα πάει και θα δεχτεί να πάει σε έναν έντιμο συμβιβασμό ή δεν θα το κάνει και θα πάμε σε ένα δημοψήφισμα όπου πάλι θα έχει τη δημοκρατική. Λέω, μπορεί. Πάμε σε δημοψήφισμα τελικά. Όχι, εγώ τι ακούτε εσείς? Τι ακούτε? Όχι, ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν θα πάμε ούτε σε εκλογές, δεν έχουμε κανένα λόγο, ούτε σε δημοψήφισμα. Μα το είπε ο Τσίπρας, δεν πρόκειται να πάμε. Ούτε σε δημοψήφισμα. Γιατί θα φτάσουμε σε μία συμφωνία. Θα φτάσουμε σε μία συμφωνία και γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν, θα αποδεχτούν τη δημοκρατική βούληση του λαού, γιατί δεν του συμφέρει κανέναν, δεν το συμφέρει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Δεν θα γίνει και δημοψήφισμα, κύριε Τράγκα. Η δημοκρατική βούληση του λαού ήταν ο ΕΦΙΑ. Ο ΕΦΙΑ ήταν η δημοκρατική βούληση του ελληνικού λαού. Μα δεν φωνάζω, δεν μπορώ να ακούω. Ας πούμε πράγματα, αφήστε το. Ο λαός σας έδωσε για να καταργήσετε τον ΕΦΙΑ ή όχι. Είναι δημοκρατική βούληση. Ωραία, θα σας πω και για τον ΕΦΙΑ πριν από αυτό. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Ακριβώς σε αυτή τη συμφωνία να δώσουν όσο το δυνατόν λιγότερα. Είναι αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση που εκφοβίζουν, πιέζουν. Και ξέρετε πώς φαίνεται αυτό? Μου βάλατε τη δήλωση του κυρίου Στρατούλη ότι του είπαν για 320 ευρώ σύνταξη. Γνωρίζετε, κύριε Τράγκα, ότι αυτό είναι κάτω από το επίπεδο το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Άρα, ναι, λοιπόν, το ξέρω, εγώ το ξέρω. Βάζουν πράγματα. Εγώ έβαλα τα λόγια του κυρίου Στρατούλη, όχι τα δικά μου. Ναι. Για να πιέσουν, για να τρομοκρατήσουν, μπας και ψαρώσουμε και πάρουμε, αρκεστούμε σε όσο το δυνατόν πιο λίγα. Όσο για τον ΕΦΙΑ, και τελειώνω εδώ, ο ΕΦΙΑ έχει καταργηθεί. Έτσι, και μισό λεπτό, θα πάμε από τον Ιούνιο και μετά σε ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μα είπε θα μείνει ο Πρωθυπουργός, δεν τον άκουσα το στον Ενικό. Το όνομα θα μείνει. Όχι, σας είπα ο ΕΦΙΑ θα μείνει, όχι το όνομα. Είπε άμα δεν βγουν τα οικονομικά πάμε για το 16. Με ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Έχετε χάσει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ναι, συγγνώμη. Είπε αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά ο ΕΦΙΑ θα μείνει για έναν ακόμα ο χρόνο. Ο ΕΦΙΑ θα αλλάξει. Ούτε θα αλλάξει. Δεν ξέρω αν το όνομα σας πειράζει. Όχι. Αλλά το περιεχόμενό του, το ποιοι θα καλεστούν να πληρώσουν και σε τι ποσοστό. Κύριε Ταβρή, θα μείνει το όνομα ΕΦΙΑ δηλαδή μόνο και θα αλλάξει το περιεχόμενο. Θα αλλάξει και το όνομα. Αφού είπε θα μείνει. Α, θα αλλάξει και το όνομα. Γιατί να το κρατήσουμε το ίδιο? Κύριε Τράγκα, για βάλτε το απόσπασμα. Όπως είναι ακριβώς. Αν το έχουμε του ΕΦΙΑ το απόσπασμα μετά το διάλειμμα, να το βάλουμε για να κάνουμε ένα καλό συμπέρασμα. Και θα βάλει και πιστωτική στην εικόνα. Πάμε, κυρία Μαρία, σε ένα μικρό διάλειμμα. Η κυρία Πλονίτη βάζει μια τελεία εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα, όταν γυρίσω θα ανάψει ακόμα πιο πολύ κουβέντα. Πάμε.